Bonjour les enfants, je m'appelle Christine Van Ardoux, je suis professeure de français et aujourd'hui on va parler de nos activités quotidiennes, οι καθημερινές μας δραστηριότητες. Βέβαια, για να φτάσουμε να μιλήσουμε για κάποιες καθημερινές δραστηριότητες, θα περάσω πρώτα από τους αριθμούς και θα αναφερθώ και λίγο στην ώρα και γι' αυτό βλέπετε ότι σας έχω κολλήσει εκεί ένα ρολόι. Ξεκινάω λοιπόν μια επανάληψη με τους αριθμούς. Le nombre alors, και μπορείτε να δείτε και στο PowerPoint, ότι έχουμε βάλει τους αριθμούς από το 0 μέχρι το 20. Είναι οι βασικοί αριθμοί τους οποίους καλό είναι να θυμόμαστε. Και μπορείτε να μετρήσετε μαζί μου, ξεκινάω κι εγώ, σχετικά αργά, 0, το 0 μας, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Φτάσαμε στην πρώτη δεκάδα. Πολύ καλά είμαστε. Ας προχωρήσουμε όμως. Είναι λίγο πιο δύσκολη η πρώτη αριθμή στη δεύτερη δεκάδα. 11, από το 11 και μετά. 12, 13, 14, 15, 16. Εδώ όμως αρχίζουν τα εύκολα. 17. Παίρνω το 10, 10. Παίρνω και το 7, 7. Τα κολλάω, 17. Même chose pour 18. 10 et 8, 18. 19. Και φτάνω στο τελικό μου 20. 20. Λίγο προσοχή στο 20, γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι πολλά παιδιά μπερδεύεστε και βάζετε και ένα ας. Εκεί δεν υπάρχει αυτό. Να σας το γράψω κι εγώ εδώ καθαρά. Το 20, 20. Εντάξει, 20 λοιπόν χωρίς το ας. Κάποιοι αριθμοί έχουν και άλλες ιδιαιτερότητες. Αυτό το 20 είναι περισσότερο στην γραφή του. Έτσι είναι και το set. Το set περισσότερο στην προφορά βέβαια. Γιατί γράφεται με ένα π, το οποίο όμως δεν το ακούω ποτέ. Λέω κατευθείαν set. Και κάποιοι άλλοι αριθμοί, όταν η επόμενη λέξη που ακολουθεί αρχίζει από φωνήεν, και αυτοί λίγο αλλάζουν. Άρα, αν είχα μια πρόταση, il a 3 ans, για να μιλήσω για την ηλικία του μικρού μου αδερφού, για παράδειγμα, il a 3 ans, αυτό το a που έχω εδώ πέρα το φωνήεν, όταν κάνω τη liaison με το προηγούμενο s, θα αλλάξει. Δεν θα πω ένα σκέτο 3, όπως όταν μετρούσα, έλεγα 1, 2, 3. Εδώ λοιπόν θα κάνω τη liaison και θα πω il a 3 ans και θα το ενώσω. Λίγο περίεργο και το 9. Το 9, το 9. Αν έλεγα ότι ο μικρός μου αδερφός il a 9 ans, θα έλεγα ότι και εδώ πρέπει να κάνω liaison, αλλά το F δεν θα ακουστεί. Όταν μετράω λέω 7, 8, 9. Εδώ όμως λέω il a 9 ans. Οπότε είναι σαν να ακούω ένα γράμμα V κάνοντας τη liaison. Λίγο προσοχή λοιπόν και εκεί. Και ένα άλλο κολπάκι. Για τους δύσκολους αριθμούς, εκεί που ήμασταν 11, το 11, 12, 12, 13. Το 13, κρατήστε το αυτό, 14, το 14, 15, 15 και φτάνω στο 16. Και εδώ παρατηρήστε, για να μην μπερδεύεστε στην ορθογραφία, ότι αυτά εδώ είναι ίδια. Αν αφαιρέσετε TR και S από κάθε αριθμό, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τα, να το θυμάστε το κολπάκι, για την σωστή ορθογραφία. Είδαμε λοιπόν τους αριθμούς. Πού θα χρησιμοποιήσουμε τους αριθμούς σήμερα? Θα τους χρησιμοποιήσουμε για την ώρα. Άρα, να σβήσω λίγο εγώ τους πρώτους αριθμούς. Και να θυμίσω κάποιες απλές προτάσεις που θα μας οδηγήσουν στην ώρα. Οι προτάσεις αυτές είναι με τους αριθμούς, η τελευταία πρόταση είναι με την ώρα, θα φτάσουμε λοιπόν εκεί. Ας δούμε τα παραδείγματα στο PowerPoint. J'ai 11 ans, εύκολο, το έχουμε ξαναδεί και στην παρουσίαση. Tu as 12 ans, όταν μιλούσαμε για τον εαυτό μας, για τα αδέρφια μας, τον μπαμπά ή τη μαμά με μεγαλύτερους αριθμούς. Mon frère a 15 ans, είναι λίγο μικρότερος ο αδερφός. Ma soeur a 17 ans. Nous avons 4 stylos avec le matériel scolaire. Το έχουμε ξαναδεί σε προηγούμενο μάθημα με το στυλό. Vous avez 2 gommes, 2 γόμες. Ils ont 5 crayons. Ils ont 6 livres. Και εδώ προσέξτε, γιατί πριν όταν μετράγαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ενώ εδώ σας διάβασα Ils ont 6 livres. Εκεί το X δεν ακούγεται. Αν έλεγα Ils ont 10 livres, το 10, που όταν μετράω λέω 10, εδώ δεν θα ακουστεί, άρα elles ont 6 livres ou elles ont 10 livres.
Il y a trois stylos dans la trousse, η περίφημη έκφραση του «Il y a», «υπάρχει» και «υπάρχουν». Και να τη τελευταία πρόταση που θα μας οδηγήσει στην ώρα, «Il est 10 heures». Ας δούμε λοιπόν την ώρα. Βασική ερώτηση για την ώρα, «Quelle est-il?» Τι ώρα είναι. Σας γράφω λοιπόν εγώ και εδώ την ερώτηση. «Quelle est-il?» Θα μπορούσε κάποιος να σας πει, «Ναι, αλλά λέμε και «Quelle heure il est?» Σωστό και αυτό. Και κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει, «Εγώ έχω ακούσει ότι λέμε και «Il est quelle heure?» Σωστό και αυτό. Τρεις τρόποι με μικρή αλλαγή των θέσεων του ρήματος και του υποκειμένου της πρότασης για να πω το ίδιο πράγμα. Αυτό όμως το «est-il» θα το πάρω κι εγώ εδώ για να ξεκινήσω την πρότασή μου. Οπότε, να μην σας μπερδεύει πώς γράφεται αυτό και πώς θα ξεκινήσω την απάντησή μου, όπως τελειώνει η ερώτηση, θα το πάρω να το χρησιμοποιήσω χωρίς την αντιστροφή βέβαια, θα ξεκινήσω με το υποκείμενο. Il est. Ας ξεκινήσουμε. Il est 7 heures. Είναι 7 η ώρα. Να σκεφτείτε όμως, αν ήθελα να σας πω ότι είναι μία η ώρα. Και είναι μόνο μία. Η λέξη heure θα έπρεπε να πάρει S. Για σκεφτείτε το, δεν νομίζω. Ας γράψουμε λοιπόν εδώ, «Il est une heure». Αυτό θα μας βοηθήσει να θυμόμαστε ότι S δεν πρέπει να πάρει το heure καταρχήν και ότι η λέξη heure είναι και φιλικού γένους. Εντάξει. Συνεχίζω όμως εγώ εδώ, «Il est 7 heures». Είναι 7 η ώρα. Είναι 7 η ώρα το πρωί για παράδειγμα. «Et je me réveille» και ξυπνάω. Να κάτι που θα δούμε για τις activités quotidiennes μετά. Περνάνε όμως 5 λεπτάκια. Τώρα εδώ τι θα πω. Στα ελληνικά λέω είναι 7 και 5. Στα γαλλικά όμως δεν θα βάλω αυτό το και. Οπότε θα γράψω την ίδια πρόταση μέχρι ενός σημείου. Il est 7 heures. Και μετά θα πρέπει να θυμηθώ μόνο τον αριθμό 5. Άρα 1, 2, 3, 4, 5. Il est 7 heures 5. Και είπα το 7 και 5. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με το και 10. Οπότε, ας προχωρήσω εγώ το ρολόι μου εδώ. Ας μην αλλάξω τη βασική ώρα. Άρα, θα πω πάλι το και, αφού δεν το είπα ούτε στο και 5. Των ελληνικών βέβαια, το και 5. Άρα και εδώ, il est 7 heures 10. Αυτά είναι τα πολύ εύκολα. Και 5 και 10 που λέμε εμείς στα ελληνικά. Il est 7 heures 5, il est 7 heures 10. Εύκολο. Ας πάμε σε κάτι πιο δύσκολο. Και τέταρτο. Άλλωστε, έχει περάσει εδώ, αν το χωρίσετε στα 4, είναι το 1 τέταρτο αυτό. Από τα μαθηματικά το ξέρετε. Άρα, il est 7 heures et car. Και εδώ είναι που πρέπει να βάλω το e. Πρώτη περίπτωση που χρησιμοποιώ το «ε», τα υπόλοιπα σκέτα. Η συνέχεια πιο απλή. Όπως είχαμε το «sank» και το «dis», έτσι θα πω και το 20, έτσι θα πω και το 25. Άρα, «il est 7 heures 20 το είδαμε το 20, θυμίζω χωρίς το «ash», και το 25 που δεν αναφέραμε εμείς στην αρχή, είναι εύκολο γιατί είναι το 20 με παύλα στη μέση και μετά το «sank». Άρα, il est 7 heures 25, παύλα, 5. Εύκολα και αυτά τα δύο. Μέχρι στιγμής το ένα δύσκολο, il est 7 heures 15, και δεν έχω θυμηθεί να αλλάξω το ρολόι. Εδώ είναι το 7 heures 20, δεν πειράζει, et 7 heures 25, πέρασαν άλλα 5 λεπτά, 7 και 25. Και μιας και είμαι εδώ, ας προχωρήσω. Και μισή. Στα ελληνικά λέμε και μισή, όπως το και τέταρτο, εκεί είναι όντως η στιγμή που θα χρησιμοποιήσω πάλι το «ε». Άρα, «il est 7 heures et demi». Προσέξτε τώρα εδώ, δεν έχω τελειώσει την πρόταση, επίτηδες όμως το κάνω. Καταρχήν θυμίζω το «ε» και μετά σκέφτομαι «demi» σημαίνει μισός. Είναι στο αρσενικό. Εγώ όμως είπα πριν ότι είναι une heure, θηλυκού γένους η λέξη. Άρα το demi πρέπει να πάρει ένα e και να γίνει 7 και μισή. Μην το ξεχάσετε, είναι από τα πιο σημαντικά μας. Φτάσαμε λοιπόν
7.30 ώρα. Τώρα πρέπει να πάμε στο παρά. Για να πάμε στο παρά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτώ είναι ότι πρέπει να αλλάξω την ώρα. Δεν μπορώ να συνεχίζω εδώ να γράφω «il est 7 heures». Πέρασε το 7, πάμε στο 8 παρά. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσω «il est 8 heures». Η πρώτη λοιπόν αλλαγή είναι αυτή. Μετά πρέπει να θυμηθώ τη λέξη «παρά». Πώς είναι αυτό το παρά? «Il est 8 heures moins». Να το παρά. Και πόσο θέλω για να φτάσω στις 8, αν μετρήσω 5, 10, 15, 20, 25, 25 minutes, alors il est 8 heures moins 25. Εντάξει μέχρι εδώ. Σίγουρα θα μπορέσετε τώρα να βρείτε μόνοι σας το 8 παρά 20. Γιατί είναι το κολπάκι που βάλαμε και πριν. Εδώ ήταν 7 και 20, πρόσθεσα μόνο το 5 και φτάσαμε στο 25. Άρα αντιστοίχως, il est 8 heures moins 20. Αφαιρώ τώρα το 5 και είναι έτοιμη η πρότασή μου. Il est 8 heures. Μην ξεχαστείτε ότι πρέπει να αλλάξετε την ώρα. Να φτάσω στο 8. Et moins 20, φτάσαμε παρά 20. Il est 8 heures moins 20. Μέχρι εδώ καλά τα πράγματα. Ας γυρίσουμε και το ρολογάκι. Φτάσαμε παρά 20. Λίγο πρέπει να γυρίσει και ο μικρός δείκτης. Voilà. Για να προχωρήσω τώρα στο λίγο πιο δύσκολο παρατέταρτο. Τη λέξη τέταρτο τη θυμάμαι, την είπαμε εδώ. Il est 7 heures et quart. Έχω βέβαια μια μικρή αλλαγή πριν. Άρα, il est 8 heures moins le quart. Αυτό εδώ είναι που πρέπει να θυμάμαι. Moins le quart. Θυμηθείτε το. Δώστε έμφαση, προσοχή. Moins le quart. Να αλλάξω εγώ και εδώ το ρολόι. Φτάσαμε στο παρατέταρτο. Ελπίζω να μείνει εκεί ο δείκτης για να δούμε. Και πάλι δύο εύκολα, παρά 10, με την ίδια φιλοσοφία που είχαμε εδώ πέρα σκέτο τον αριθμό 10 και σκέτο τον αριθμό 5, 10 et 5. Αντιστοίχως, il est 8 heures moins 10 et il est 8 heures moins 5. Παρά 10 και παρά 5. Να το δούμε και λίγο στη διαφάνεια εδώ στον υπολογιστή. Βλέπετε ολόκληρο το ρολόι πώς είναι. Και θα πρέπει μετά να φτάσω, αντί βέβαια να πω il est 7 heures, αφού έχει τρέξει το ρολόι μου, να φτάσω εδώ, άρα il est 8 heures. Και να τη ώρα. Η καθημερινή ώρα. Αυτή που χρησιμοποιούμε ο περισσότερος κόσμος στην καθημερινότητά μας. Για να πω όμως, τι ώρα για παράδειγμα ξυπνάω, λέω στα ελληνικά, ξυπνάω στις 7. Αυτό το στις είναι που θα κάνει τώρα μια μικρή διαφορά. Άρα, να σας δώσω το ρήμα je me réveille, je me réveille, ξυπνάω. Για να κάνουμε μια πρότασούλα. Je me réveille à 7 heures. Ξυπνάω λοιπόν στις 7. Να το δείτε καλύτερα. Je me réveille à 7 heures. Θα μπορούσε να είναι je me réveille à 7 heures et quart. Je me réveille à 7 heures et demi. Ό,τι θέλει ο καθένας, ανάλογα με το πρόγραμμά του. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσω αυτό το «α». Είναι αυτό «στις 7» που λέμε στα ελληνικά. Ας δούμε λοιπόν μερικές δραστηριότητες στην καθημερινότητά μας. Mes activités quotidiennes, λοιπόn, je me réveille à 7 heures. Το ρήμα «se réveiller», ξυπνάω. Je me lève à 7 heures. Je me lève σημαίνει «σηκώνομαι». Ξυπνάω μεν, αλλά είμαι ακόμα ξαπλωμένη. Κάποια στιγμή το παίρνω απόφαση. Je me lève. Et je me lève à 7 heures et quart. Σας έβαλα ένα μεγάλο διάστημα. Είναι το χουζούρι εκείνη την ώρα. Et je me lève à 7 heures et quart. Το παίρνω απόφαση 7 και 4. Και μετά τι κάνω. Je me lave. Πλένομαι. Je m'habille. Δίνομαι. Et je me coiffe. Ας χτενιστώ και λιγάκι. Και είμαι έτοιμη. Άλλη δραστηριότητα. Je prends mon petit déjeuner à 7 heures et demi. Petit déjeuner, το πρωινό, το έχουμε ξαναδεί σε προηγούμενο μάθημα. Παίρνω λοιπόν το πρωινό μου στις 7.30. Et finalement, ελπίζω ότι θα φτάσουμε εκεί. Je vais à l'école à 8 heures moins le quart,
πηγαίνω στο σχολείο στις 8 παρατέταρτο για να μπούμε στις κανονικές μας δραστηριότητες. Alors, je me réveille, ξυπνάω, je me lève, σηκώνομαι, je me lave, πλένομαι, je m'habille, ντύνομαι, je me coiffe, χτενίζομαι, je prends mon petit déjeuner, je vais à l'école à 8h moins le quart, έβαλα και την ώρα στο τελευταίο. Να η καθημερινότητά μας, τουλάχιστον το πρωινό μας, μέχρι να πάμε σχολείο. Μετά έχουμε ένα κάρο δραστηριότητες. Πριν να φτάσω όμως εκεί, επειδή ξέρετε πόσο μου αρέσει η γραμματική, αυτό το «je me réveille» και το «je m'habille» θα μου πείτε, εντάξει, ξέρουμε ρήματα της πρώτης συζυγίας, καταλαβαίνω την κατάληξη «e», αλλά αυτό το «me» που λέμε «je me réveille», τι είναι αυτό το «me»? Σίγουρα το ξέρετε από το ρήμα «je m'appelle». Αλλά εδώ σας έχω φτιάξει και μία διαφάνεια, μία κάρτα, με τα δύο αυτά ρήματα, το «se réveiller» και το «s'habiller». Και θα μου πείτε γιατί αυτά τα δύο. Εντάξει, το «se réveiller» ήταν το πρώτο. Το «s'habiller» όμως, επειδή έχει αυτό το «h», και άρα δεν μπορώ να πω «se habiller» και θα το αλλάξω το «e» και θα γίνει «s apostrophe». Ένα λεπτό όμως για να σας εξηγήσω, να σβήσω λίγο τον πίνακα και να εξηγήσω γιατί έχει φύγει αυτό το «ε» από το «σε». Πάμε να δούμε λοιπόν. Έχω πρώτα απ' όλα το «σε ρεβεγέ». Εύκολο θα μου πείτε. Γιατί αυτό το «ε» υπάρχει κανονικά, μετά ακολουθεί σύμφωνο, κανένα πρόβλημα. Το «σαμπιγέ» όμως θα γίνει «σ αποστροφ», γιατί μετά ακολουθεί το «ασ». Το γραμματάκι αυτό το «ασ» μερικές φορές συμπεριφέρεται σαν φωνήεν. Τα φωνήεντα «α», «ε», «ι», «ο», «υ» στα γαλλικά, το «ασ» μερικές φορές σαν γι' αυτό, εδώ πέρα «ναι», οπότε «σ αποστροφ». Και πώς κλείνονται αυτά τα δύο ρήματα? Και τα δύο έχουν κατάληξη «er», άρα σας θυμίζω «le verbe manger» που έχουμε δει σε προηγούμενο μάθημα, «le verbe aimer», «parler», σίγουρα ξέρετε κι άλλα, «écouter», «jouer», «danser», «chanter», πολλά ρήματα. Ας γράψουμε λοιπόν ένα. «Je me réveille», με κατάληξη «e», αυτό που είδαμε κι εμείς πριν. Πάμε δεύτερο πρόσωπο, «tu», «tu te réveilles». ΕΣ, μην ξεχαστείτε. Il και elle ενικού, θα σας τα γράψω μαζί. Il, elle, se réveille. Η κατάληξη «ε». Πάμε στο πληθυντικό. Εδώ είναι που μπερδευόμαστε μερικές φορές. Γιατί έχουμε «nous» σαν υποκείμενο και ξανά «nous» η προσωπική αντωνυμία. Άρα «nous, nous, réveillons». Η κατάληξή μου όμως «ONS», «nous nous réveillons». Πάμε στο «vous». «Vous», «vous», και εδώ εμφανίζονται διπλά. «Nous, nous, vous, vous». «Vous vous réveillez alors». Et «il» du pluriel. Et «elle» bien sûr. «Il, elle, se réveille». Εδώ τώρα τι παρατηρώ. Έχω ένα «σε» εδώ και ξανά ένα «σε» εδώ. Ευκολία θα μου πείτε. Τρίτο ενικό πρόσωπο, τρίτο πληθυντικό και τα δύο με «σε», μια χαρά είμαστε. Τι γίνεται τώρα στο «σαμπιγέ»? Τι φαντάζεστε? Απλώς θα αλλάξω «με», «τε», «σε» και «σε» του πληθυντικού με «αποστροφ». Θα φύγει το «ε», θα σας γράψω μόνο το πρώτο «je m'habille». Οι καταλήξεις δεν έχουν καμία αλλαγή, να σας τις υπογραμμίσω και εδώ. Οι καταλήξεις είναι ίδιες, εφόσον είναι ρήμα της πρώτης συζυγίας. Θα αλλάξω αυτό μόνο. Tu t'habilles, θα γίνει τε αποστροφ. Il s'habille. Nous nous habillons, δεν έχω καμία αλλαγή. Vous vous habillez, δεν θα αλλάξει ούτε και εκεί. Και il, elle s'habille, το τρίτο πληθυντικό, θα γίνει με s αποστροφ. Τελειώσαμε με το κομμάτι της γραμματικής. Ας δούμε μία σελίδα από μία ατζέντα, ένα ημερολόγιο. Je décris ma journée. Για να βάλουμε και μερικές δραστηριότητες ακόμα. Samedi, είναι Σάββατο. Βλέπετε αριστερά έχω βάλει τις ώρες και δεξιά τα βασικά ρήματα της δραστηριότητας. Άρα, à 8h30, je me réveille. Ξυπνάω.
Αντί να πω τώρα 8 και 50, γιατί δεν είπαμε αυτό σήμερα, θα πρέπει να θυμηθείτε να αλλάξετε την ώρα. Άρα, à 9h moins 10, je prends mon petit déjeuner. À 10h et quart, je joue au tennis. Ας κάνουμε και λίγο άθληση. Επιστρέφω στο σπίτι. À 11h et demi, je fais mes devoirs. Είμαι επιμελής, ας κάνω και τα μαθήματά μου. Λίγο αργότερα. Je déjeune en famille à 2h. Να φάω το μεσημεριανό με την οικογένειά μου. À 3h moins 20, je joue avec mon frère. À 5h10, je vais au cinéma avec mes amis. Μια βόλτα, να πάω στο σινεμά. Je rentre à la maison à 8h. Et à 8h20, je dîne avec mes parents, mon frère, ma sœur. À 9h, je me couche, ξαπλώνω. Je lis un livre, να διαβάσω το βιβλίο μου για λίγο. Et à 10h15, je dors, κοιμάμαι. Στην τελευταία διαφάνεια, λοιπόν, μπορείτε να δείτε όλο αυτό το κείμενο που είπαμε, με τις βασικές δραστηριότητες «Je me réveille», την ώρα δίπλα πάντα, μην ξεχνάτε το «à», με accent grave, «à 8h30», «Je prends mon petit déjeuner à 9h moins 10», et après, και μετά, «à 10h15, je joue au tennis avec mon ami Théo», «Je rentre chez moi», επιστρέφω σπίτι μου, «et à 11h30, je fais mes devoirs». Je déjeune en famille à 2h et à 3h moins 20, je joue avec mon frère. Aspects que lui comme ton. J'ai un rendez-vous avec mes amis au cinéma à 5h10. À 8h, je rentre à la maison et je dîne avec mes parents et mon frère à 8h20. Je me couche, ξαπλώνω, à 9h et je lis mon livre préféré, διαβάσω το βιβλίο μου. Je dors à 10h15, 10 και 4, με έχει πάρει ο ύπνος, καληνύχτα. Εγώ δεν θα σας πω καληνύχτα, να σας πω καλή συνέχεια. Au revoir les enfants, bonne journée à tous.